Μία είδηση πραγματικά που την υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης σήμερα στη Νέα Κρήτη. Έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους, έχει να κάνει με τη φυματίωση η οποία εντοπίστηκε αυτή η ασθένεια σε εγωπρόβατα στην περιοχή της Λακωνίας. Και έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι διερωτούνται πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνουμε και βέβαια αν έρθει ποιο θα είναι το κόστος, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, τον πρώην πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης στο ΓΙΟΤΕ και κτηνίατρο βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και την επικοινωνία. Δική μας χαρά κύριε Στεφανάκη. Πόσο ανησυχητική είναι αυτή η εξέλιξη εκεί με τον εντοπισμό της φυματίωσης κοπάδια στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Πόσο σας ανησυχεί? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πραγματικά είναι μια έκπληξη και είναι πραγματικά και ένα καμπανάκι. Είναι σωστός ο σχολιασμός. Γιατί αν σκεφτούμε ότι η φυματίωση, η πηγή της φυματίωσης των ζώων, η οποία όμως είναι ζωοανθρωπονόσος γιατί μπορεί να μολύνει τον άνθρωπο, είναι τα βοηδή, όπου η Ελλάδα όπως και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν τρέξει και τρέχουν ένα πρόγραμμα εντοπισμού και κρίζωσης της αγελάδας και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα ποσοστά που έχουμε τα προβλημάτων στις αγελάδες είναι ελάχιστα. Από τις αγελάδες μπορούν ασφαλώς να μολυνθούν τα πρόβατα και όχι μόνο τα πρόβατα, ασφαλώς και τα άλλα είδη και μεταξύ αυτών και ασφαλώς μπορεί να περάσει στον άνθρωπο μέσα από το περιβάλλον γιατί είναι μια ζωοανθρωπονόσος, προσβάλλει κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και εκδοροσφαγής και ασφαλώς μέσα από την τροφική αλυσίδα εάν είναι σε ζώα τα οποία δεν παίρνουν μέσα από τον έλεγχο των σφαγείων. Επομένως είναι ένα νόσημα το οποίο εδώ να πω για να ησυχάσουμε τους κριτικούς δεν συναντάται, δεν το συναντούμε στην Κρήτη. Εγώ που κάνω πάρα πολλές νεκροψίες σε νεκρά ζώα και επίσης οι συνάδελφοί μου που δουλεύουν στα σφαγεία του δημοσίου, οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν τους κροσκοπικούς ελέγχους, δεν έχουμε προβλήματα. Θα πρέπει όμως να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, έχει πολλούς μεγάλους πληθυσμούς εγωπροβάτων, είναι μεγάλη η πυκνότητα και ασφαλώς αν κουβαληθεί με ζώα τα οποία, γιατί απαγορεύεται εξαιτίας της βρουκέλωσης, απαγορεύεται να έρθουν ζώα από την υπόλοιπη Ελλάδα, άρα θα πρέπει η κτηνοτρόφοι να είναι σχολαστικοί με το τι φέρνουν και βάζουν στην Κρήτη. Είμαστε ένα νησί, είμαστε περιχαρακωμένοι και ναι μπορούμε να είμαστε εξυγειασμένοι. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Μια από τις αρρώσεις που απαγορεύουν την είσοδο ζώων από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ο μελιτέος πυρετός, η βρουκέλωση στα ζώα, μελιτέος πυρετός στον άνθρωπο που γίνεται στις σχετικές ομολυψίες. Στο κομμάτι της πρόληψης τι έχουμε? Στο κομμάτι της πρόληψης είπαμε ότι δουλεύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόγραμμα εντοπισμού και σφαγής. Είναι η εκρίζωση. Όλα τα άλλα, επειδή είναι ένα μικρόβιο ανθεκτικό στο περιβάλλον, δεν, από την άλλη κάνει φυμάτια τα οποία είναι νεκρωμένος ιστός, άρα δεν έχουμε εύκολη διείσδυση στις θεραπείες. Άρα οι θεραπείες είναι αναποτελεσματικές. Γι' αυτό το λόγο έχει επιλεγεί ο εντοπισμός και η σφαγή. Θα ήθελα με την ευκαιρία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όσοι κτηνοτρόφοι ή γιατί στα σφαγεία που οδηγούνται τα ζώα που σφάζονται ελέγχονται και είναι υπό την επιτήρηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και γίνεται και πολύ καλή δουλειά, να το ξέρετε. Πολλά ζώα όμως σφάζονται για ιδιοκατανάλωση. Αν εντοπίσουν προβλήματα στα ζώα τους που έχουν μέσα στα σπλάχνα τους αποστήματα που έχουν μια υφή προς το πράσινο ή έχουν ασβεστοποιηθεί, καλό είναι να ενημερώσουν το κτηνίατρό τους, να συνεννοηθούν για να γίνουν παραπέρα εξετάσεις και ταυτοποίηση για να ακολουθήσουν τα παραπέρα. Πρέπει να έχουμε επαγρύπνηση για να μην έρθει το πρόβλημα, άρα δεν φέρνουμε ζώα από περιοχές αν δεν είναι νόμιμα, δεν έχουν κτηνιατρικά πιστοποιητικά. Πρώτο, αναφέρομαι στους φίλους μας, στους κτηνοτρόφους, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν κουβαλάμε από οπουδήποτε οτιδήποτε. Ας μην ξεχνούμε και θέλω να το τονίσω με την ευκαιρία, πληρώνουμε εκατομμύρια σε εμβόλια
και απώλειες από νοσήματα που έχουν κουβαληθεί στον τόπο μας από τις ξενικές φυλές που εισάγουμε. Μάλιστα, μάλιστα, είστε σαφείς. Έτσι, δηλαδή η προηγούσα πνευμονία η οποία βρήκε την υπέροχη φυλή της Φακιανή ήρθε με τα ζώα τα οποία εισήχθησαν για να μας βελτιώσουν και μας κουβαλήσαν. Κύριε Στεφανάκη, τελευταία ερώτηση. Ακόμα και αν κατέβει φυματίωση σε κοπάδια της Κρήτης, η κατάσταση μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμη και ποιες οι προϋποθέσεις? Ναι. Μπορεί να, ναι, γιατί να το ξεκαθαρίσω. Πραγματικά, ναι, μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Δεν είναι ένα νόσημα που σκορπίζει με τρομερή ταχύτητα, δηλαδή δεν είναι ένα τύπου κορονοϊός. Δεν είναι. Είναι ένα νόσημα αργό, αλλά η μόλυνση του περιβάλλοντος με αυτό το ανθεκτικό βακτήριο είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό έχει επιλεγεί η εκκρίζωση. Είμαστε λοιπόν όλοι σε επαγρύπνηση, ούτως ώστε αν συμβεί κάτι να επικοινωνήσουμε για να λυθούν τα κατάλληλα μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεφανάκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.